κλιματική αλλαγή είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε απόρριψη των καυσίμων αυτών, δηλαδή και του κάρβουνου και των ορυκτών γενικά καυσίμων, του πετρελαίου. Επομένως θα είναι πολύ ακριβά για να τα καίμε, θα τα χρησιμοποιούμε για άλλες χρήσεις. Επομένως το μέλλον του λιγνίτη σίγουρα κάπου τελειώνει. Και πιστεύω ότι θα τελειώσει σύντομα, γιατί ήδη υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα για καύσιμη ύλη και ανταγωνιστικές μέθοδοι παραγωγής, ας πούμε, ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, που θα οδηγηθούμε κατά ανάγκη εκεί. Θα σας θυμίσω απλώς ότι η ΔΕΗ είχε μια μικρή εταιρεία που την έλεγε ανανεώσιμες της ΔΕΗ, είναι γνωστή. Σήμερα τείνουν οι ανανεώσιμες να γίνουν μεγαλύτερες από την αρχική ΔΕΗ, διότι όλη η στροφή που γίνεται, γίνεται σε καύσιμα φιλικά στο περιβάλλον. Ευτυχώς η χώρα μας ακολουθεί τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Παρίσι. Η διάσκεψη των Παρισίων ήταν χαρακτηριστική και επιζητά πολύ σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Μέσα σε αυτή τη λογική, λοιπόν, η χώρα μας θα ακολουθήσει, όπως ακολούθησε πάντα, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχει εκπονηθεί το σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο.